Ναι, ρε φίλε. Είσαι μία ανάσα. Αγχωμένος είσαι. Μέσα στο άγχος σηκώθηκα. Μέσα στο άγχος. Ναι, ναι. Έβλεπες εφιάλτη το λετό. Όχι, όχι, γιατί δεν έχω 2 εκατομμύρια αυτό στην άκρη να αλλάξω. Να πάω στα νησιά Παππούα να την πέσω. Θα βαρεθείς τη ζωή σου μετά, κοίτα, καταλάβεις. Με 2 εκατομμύρια ευρώ κάτι θα βρίσκω να κάνω. 2 εκατομμύρια τώρα, σιγά. Πάρε κανένα παιχνίδι τον ΠΑΟΚ. Καλή ιδέα, φίλε. Αν είχα 2 εκατομμύρια θα έπαιρνα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έπαιρνα στο μπάσκετ. Ναι. Θα έψαχνα το Διαμαντίδη να συνεχίσει το μπάσκετ. Στην αγαπημένη ομάδα. Ακριβώς. Αυτό είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Πάντα, ρε φίλε. Τρίτη σήμερα. Τελευταία μέρα της άνοιξης. Από αύριο καλοκαίρι, λέει. Και επίσημα. Ναι. Μα από αύριο έχει να γίνει. Αυξήσεις παντού. Αύριο ξεκινάει. Αύριο. Παντού. Στους καφέδες έχει αύξηση. Ναι, τα πάντα. Στα τσιγάρα. Δεν έχω ασχοληθεί, δεν με ενδιαφέρει το άθλημα. Ναι, έχει και στα τσιγάρα. Πώς τους βλέπεις όμως, είναι ωραίοι. Ο Καμένος δηλώνει είναι εγκληματική, λέει, η αύξηση του ΦΠΑ. Μια μέρα αφού το ψήφισε. Ναι. Εγκληματική είναι, απαράδεκτο. Ο Κατρούγκαλος δηλώνει τα μνημόνια εφαρμόζονται μόνο από καθεστώτα χούντας, ξέρω εγώ, κτλ. Δεν ξέρω, εγώ. Δεν άνθρωποι... έχει πουλήσει κανείς τους ο τρέλα. Ναι, ναι, κανείς. Μπράβο τους. Το βαθύ Πασόκ ήταν μια σχολή. Αλλά είχε ισορροπίες, δηλαδή δεν ήταν τόσο ξεδιάντροποι. Κάναν τις δουλειές τους. Εννοείται. Όσο πιο μολοχτά μπορούσαν. Ναι, ναι, ναι. Λίγοι για να καλύψουν. Είχαν εκεί γραφείο στην Χαριλάου Τρικούπη που μοίραζε τα κονδύλια δεξιά και αριστερά. Λίγοι την πάτησαν. Λίγοι την πάτησαν. Έτσι δεν είναι. Η μεγαλύτερη σε ηλικία την πάτησαν. Και κυρίως Θεσσαλονίκη. Οι οποίοι είναι πάντα τα θύματα. Η χαζή τη παρέα. Δεν μπορείτε να στήσετε τίποτα, ρε, πουθενά. Εμείς. Πουθενά. Ούτε στην πολιτική μέσα είστε. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ. Ούτε... Δηλαδή στο μπάσκετ κάποτε που τα είχατε όλα καλά, τα δώσετε πάσα και αυτά. Ναι, ναι. Τι πράγμα είστε, ρε. Επαρχιώτες. Επαρχιώτες. Τίποτα, ρε. Τίποτα να μην μπορείτε να στήσετε. Τίποτα. Μια ρεμούλα, μια αυτό, ένα παιχνίδι, ένα κάτι. Το... Μια φορά στήθηκε κάτι και μας πήρε χαμπάρι όλοι οικουμένοι να πούμε. Πού? Εκεί στο περιβόητο στην Καταμαριά. Το προαναγγείλαμε κιόλας. Το 2-1 του Κλέιτον, λες το καθαρό παιχνίδι γίνεται. Υπερβολικό σε βρίσκομαι. Εκεί που Καλαμαριά έπεφτε και ο Βέλα Τζούνιο δεν έκανε τα κουνάκια. Του λέγανε άλλοι τι κάνει, Βαγγόλη. Τέλο πάντων, το ξεπερνάμε αυτό. Δεν είναι μέρες τώρα για τέτοιες συζητήσεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ήσουν Μακεδονία Παλάς χθες. Ναι. Πήγες εκεί. Αλλά όχι δημοσιογραφικά. Τι εννοείς? Πήγα, ρε φίλε, να δω τι γίνεται. Όλοι μαζί εκεί και τα λοιπά. Πήγα από νωρίς. Ναι. Μίλησα με παράγοντες. Εκείνοι μίλησαν μαζί σου. Τα είπαμε. Κατάλαβα τι γίνεται. Και τους βλέπω δύσκολα τους άλλους. Να ξέρεις. Οι άλλοι, ρε φίλε, το έχουν επάγγελμα, δεν είναι. Κάτι τέτοια τα έχουν τα παίζουν στα... Δύσκολα είναι όμως, γιατί δεν έχει μαρούλι. Τελειώσαν τα μαρούλια. Τελειώσαν τα μαρούλια. Είναι η εποχή τους. Η εποχή τους δεν είναι. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι. Τι να πεις. Το μαρούλι, ωραίο χορταρικό, με συστατικά σημαντικά. Και πάω και εκεί και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ναι, εντάξει, ο Αλαφούζος δεν ήρθε, έστειλε μια επιστολή. Αλλά ήταν ο Παναγόπουλος νούμερο 2 και ο Βασίλης ο Κωνσταντίνος από νωρίς με τρέντ ντύσιμο. Δηλαδή. Σταράκι, τζιν και αμερικανιά τη ΣΕΡ. Ναι, αλλά ξεφωνίζουν πάλι για τον Αρετόπουλο και τον τύπο που έχει ο ΠΑΟΚ κτλ. Ναι, δεν τους ξέρω. Πάλι θα είναι ο ΠΑΟΚ και πιο ευνοημένη ομάδα θα λένε πάλι. Αυτό κάνουν, ρε. Αλλά εγώ περιμένω να τελειώσει και μετά. Ας είναι και. Ρε, χώρο μου, δεν διαφωνώ εγώ τώρα, αλλά μην κουράζουνε. Κουράζει γκρινή του Παναθηναϊκού, ε. Ναι. Μα από τα πρώτα. Εννοείς, άμα γκρινιάζεις δεν κουράζεις. Δεν το κάνουμε εμείς έτσι, ρε φίλε. Μάλιστα. Δηλαδή ο Αλετόπουλος τι δικαίωμα τους έδωσε φέτος. Έδωσε πέναλτι εκτός περιοχής το πρώτο παιχνίδι. Εκτός περιοχής μετά από 32 replay. Μετά από 3 replay. Σε αργή κίνηση. Σε αργή κίνηση και πάλι δεν είμαστε σίγουροι. Και γράφουν στις διαρροές τους το ξεκάθαρο πέναλτι εκτός περιοχής. Δεν διαμαρτύρει κανείς. Εκείνη την ώρα. Την ώρα του παιχνιδιού. Ναι. Είχε και ένα πλατανιάς Παναθηναϊκός που του έδωσε ένα φάουλ υπέρ πέρυσι.
Εντάξει, και εμάς ο Ελετόπουλος μας έχει κάνει και την κηδεία στο Καραϊσκάκι. Άμα θέλουμε να πιαστούμε φέτος, παίρνουμε τον Μπερμπάτοφ το γκολ στην Λιβαδιά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έχει παίξει άσχημα γενικά. Τι να κάνουμε, να αλλοιώσουμε την πραγματικότητα, δηλαδή για να κάνουμε πολιτική και επικοινωνιακή. Όχι, ρε παιδί, αυτοί βολεύτηκαν και συνήθισαν όλα αυτά τα χρόνια να είναι ο ΠΑΟΚ αδικημένος, να κλαίγεται ο ΠΑΟΚ κτλ. Και τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει ισχύ και δύναμη και φυσικά θα παίρνει και σφυρίγματα, τους κακοφαίνεται. Θέλουν τον ΠΑΟΚ να είναι στη φάπα και να γκρινιάζει. Άναν διεπίθεση χούλιγκαν στο κτίριο του Sky. Εχθές που πανηγύριζαν για το πρωτάθλημα του Σπανούλη. Πώς το χάσα αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Ήταν μια βραδιά δύσκολη. Ωραία βραδιά για τον μπάσκετ, ωραία βραδιά, έγιναν πράγματα ωραία. Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Έχουμε εμείς τον Στοϊάκοβιτς 20 χρόνια μετά. Έχουν βάζουμε βίντεο του Γιαννάκη. Έχουν το Γιαννάκη. Οι άλλοι έχουν το Γιαννάκη 30 χρόνια πριν. Οι άλλοι έχουν το Χολόπουλο. Άλλοι έχουν το Χολόπουλο, ναι, αλήθεια. Μόνο με εσύ το θύμα. Ναι. Και συμβαίνει αυτό μέσα σε μια εβδομάδα, ρε φίλε. Δύσκολο. Δηλαδή τρεις φορές, δύο buzzer beater και μία που τους το πήρε τσαμπουκά. Γι' αυτό, φίλε, δεν απαξιώνεις αξίες. Δηλαδή, πας σε πουλήσει να φύγει να κάνει να ράνει, του ρίχνεις τα πινελίκια του. Το Σπανούλι. Ναι, δεν το ξεφτιλίζεις. Γιατί θα σου έρθει σε κάποια φάση, γενικά το λέω, όχι για το Σπανούλι, θα σου έρθει σε κάποια φάση, θα την κάνει έτσι και μετά θα κάνεις να βγεις από το σπίτι σου 30 χρόνια. Εντάξει, του πας συγχαρητήρια. Ακόμα και για Γιαννακόπουλος. Του πας συγχαρητήρια και τι, τον αναγνώρισε. Βράσε τώρα, μιλάμε για οπαδούς. Δεν τον απαξιώνεις. Σου λέω, σε πούλησε, του ρίχνεις τα πινελίκια, εντάξει, ο παδός είσαι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν ψάχνεις να του την κάνεις όλη την ώρα. Και στο φινάλι ήταν λάθος του Παναθηναϊκού που τον άφησε να φύγει, δικός του ήταν. Θα τον πληρώσει να μείνει. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μία κολυσιεργία του άλλαξε στάτους στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια όλη που καταγράφηκε στην ιστορία του μπάσκετ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε τι έχουμε σήμερα, κυρίως με το παιχνίδι που γίνεται στην Τούμπα και βεβαίως όλα τα άλλα τα γύρω-γύρω θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, η οποία έχει να κάνει βεβαίως με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, θα δώσουμε 10 εισιτήρια. 10 εισιτήρια δεν έδωσε και η προηγούμενη εκπομπή, μια και είχαμε εδώ τους οπαδούς του Ηρακλή που δίνουν το δικό τους αγώνα πάλι το καλοκαίρι, μάχη για τους φιλάθους του Ηρακλή. Λοιπόν, δίνουμε εμείς 10 εισιτήρια FM κενό ΠΑΟΚ, έτσι απλά το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Όχι, λόγω της ημέρας θα είναι FM κενό ΠΑΟΚ Λόραντ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Μόνο Λόραντ? Ναι, ρε φίλε. Αν βάλει Σάντος κάποιος. Λόραντ, ρε, σαν σήμερα πέθανε. Ναι, ναι. Τι να πω, πέθανε ο Σάντος. Α, το θέτεις ως... ως ημέρα μνήμης. FM κενό ΠΑΟΚ Λόραντ. Η Λόραντ, η ΠΑΟΚ, η ΠΑΟΚ Λόραντ. Σεβασμό στο μεγαλύτερο προπονητή της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Στο μεγαλύτερο. Βέβαια. Με ποια κριτήρια. Πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Σε έκανε επαγγελματική ομάδα. Και έχει το μεγαλύτερο συμβολισμό. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μάλιστα. Και στο... βέβαια πεθάναν και δύο άνθρωποι στο άκουσμα του θανάτου του. Εντάξει. Μία αυτοκτονία και ένα καρδιακό επεισόδιο. Τι εγκεφαλικό, τι ήταν. Καθόλου το ξέρω αυτό. Πραγματικά. Ένας φίλος του τραγουδιστής έμεινε από κεφαλικό, νομίζω από καρδιά τώρα. Δεν θυμάμαι. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Εγκεφαλικό. Και ένας αυτοκτόνησε. Έπεσε από τον πέμπτο όροφο. Τι λες, ε? Στο άκουσμα της, του θανάτου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εγώ πού ήμουν, ε? Εσύ πού ήσουν, αρέ, εμείς ο 4 χρονών ήσουν. Και. Τι. Και πώς δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω δει ποτέ πουθενά αυτό. Δεν διαβάζει πάω 24 βασικά. Πρώτη ξέρω, φορά το ακούω αυτό. Ναι. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Για να ξέρουμε και λίγο τι γίνεται. Λοιπόν. Τι σήμαινε ο Λόραντ δηλαδή για πολλούς ανθρώπους εκείνη την περίοδο. FM κενό ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο FM και ενώ πάω Κλόραντ εφόσον λέει εδώ ο συνάδελφος και το μήνυμα στο 54526 οι πρώτοι φίλοι το γράψαν και στα αγγλικά το Λόραντ. Ωραία. Θα δώσουμε 10 εισιτήρια, έτσι έχουμε αρκετά εισιτήρια για τις 2 όπου θα γίνει η κλήρωση.
Θα λέγαμε ότι τελειώνει αυτή η σεζόν σήμερα. Ξεκίνησε όσον αφορά τα παιχνίδια με εκείνο τον αγώνα. Πώς ήταν, 12 Ιουλίου, 15 Ιουλίου. 16 Ιουλίου στην Ζάγκρεπ. Κροατία, αφού αφήσαμε τους 10-12 βαθμούς της Ολλανδίας, εμφανιστήκαμε στους 35 του Ζάγκρεπ. Εκεί όπου βεβαίως ο ΠΑΟΚ έζησε ένα εφιάλτη, ένα πολύ παράξενο παιχνίδι, όπου ήταν πολύ πολύ ανώτερος των Κροατών. Η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα μέσα όμως, στο πρώτο μάτς της χρονιάς. Κινδύνευσε να χάσει την Ευρώπη. Τελευταία στιγμή τον έσωσε ο ΜΑΚ, με την έννοια ότι έδωσε μια ελπίδα, έβαλε ένα γκολ και λίγο ισορρόπησε την κατάσταση. Έτσι ξεκίνησε η χρονιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, είχε επιτυχίες, όχι τόσο αποτελέσματα, έτσι, διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έγιναν, είχε αποτυχίες και τελειώνει σήμερα για πρώτη φορά με ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι τώρα και κανένας τελικός των τελικών να παίζονται και τόσα πολλά πράγματα, κανένα τρόπαιο κτλ. Είναι μια συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Δεν είναι και το πιο μεγάλο Μίτσο, έπαθλο. Είναι Μίτσο, όμως είναι προοπτική, είναι κατάκτηση στόχου. Είναι, για μένα είναι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι σήμερα. Εντάξει. Δηλαδή, καβαλάς τον Παναθηναϊκό. Τον κερδίζεις για πρώτη φορά στη διαδικασία των play-off. Που πρέπει να σπάσει και αυτό το ρόδι. Τα play-off που χτίστηκαν για αυτόν. Γιατί? Γι' αυτόν χτίστηκαν. Δε σαβάντες που έχει όποτε συμμετείχε. Επειδή τα κερδίζει. Ποια κερδίζει? Μία με οφσάιντ Ζιμπέρτο Σίλβα, μία με το πέναλτι του Φωτάκη, μία με του μείον τρει που φάγαμε στην ειδική βαθμολογία. Ωραία. Τι να, πώς κερδίζει δηλαδή? Έτσι κερδίζει. Όλοι μία με την αποβολή του Γκαρσία ενώ ο Σιμάο έμεινε στο γήπεδο. Όλοι συμφωνούν για να γίνουν τα playoff. Κακώς. Παίρνουν φράγκα. Ποιο παίρνει? Μιλούσα με τον Νίκο τον Καραούζο, τον υπεύθυνο του μάρκετινγκ τη ΣΑΕΚ. Τα ίδια λεφτά παίρνουν. Ότι 38-600, 38-600. Είτε παίζει playoff είτε δεν παίζει. Και έχουν χάσει κάθε έχουν συμπορικότητα έτσι όπως γίνονται. Ας τα καταργήσουν. Να τα καταργήσουν ή να τα προσαρμόσουν. Να παίζει και ο πρωταθλητής, ο πρώτος. Για μένα, αν θες να έχεις play-off, θα ανεβάσεις το επίπεδο των ομάδων που είναι στη Super League με μικρότερο αριθμό. Θα παίζουν δηλαδή 14 ομάδες. Ωραία. Τέλος κανονική περίοδου θα γίνονται play-out και play-off, στα οποία θα συμμετέχει και ο πρώτος. Και τότε μιλάμε για play-off. Τώρα αυτή την κοροϊδία, το πλατούν που βλέπουμε τώρα, που κάνει sprint παίκτης και το δίνει 1-14 να πάθει θλάση. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ, δεν είναι play-off αυτά. Αυτά δεν είναι ποδόσφαιρο βασικά. Σε κάποια φάση έβλεπα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τους λυπήθηκε η ψυχή μου και τους 22. Σήμερα να δεις. Σήμερα καλά. Σήμερα να δεις. Έτσι τελειώνει η σεζόν. Αυτό είναι το έπαθλο. Για τον ΠΑΟΚ είναι και ένα γόητρο, όπως το λες. Δεν έχει περάσει πολλές φορές Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στη βαθμολογία. Είναι φανερό ότι ο ΠΑΟΚ το θέλει πιο πολύ από όλους τους άλλους. Και η ομάδα και ο κόσμος και ο μεγαλομέτωχος. Είναι πολλά τα στοιχεία που το δείχνουν κάθε μέρα. Ότι το Γιατί θέλει πιο πολύ. Ο Παναθηναϊκός το θέλει. Βλέπεις ότι ο μεγαλομέτωχος του έχει φύγει στην Αμερική να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, συζητήσεις. Συζητήσεις και ανακοινώσεις κάθε τρεις και λίγο. Απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος που εκφράζονται οι άνθρωποι. Όλοι το θέλουν. Και η ΑΕΚ το ήθελε. Η ΑΕΚ απλά ήταν άδεια λόγω του κυπέλου. Είχε κάνει τη δουλειά της. Ο Παναθηναϊκός πάντα τα θέλει όλα. Άστο. Τέτοια αποφασιστικότητα που βγάζει ο ΠΑΟΚ δεν έχουν οι Αυτό έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά και με το βάθος. Άσε που δεν το πιστεύουν κιόλας και αν πάνε στα προκριματικά έχουν οποιαδήποτε τύχη και ελπίδα. Γιατί? Το ξέρουν ότι δεν έχουν. Ποιος δεν? Όλοι. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και όλοι. Εμείς εγώ πιστεύω ότι έχουμε. Αυτό σου λέω. Εμείς δύο φορές παίξαμε προκριματικά. Τη μία πήραμε τον Σκαρμούτσο και τον Ανδράλα. Αυτοκτονήσαμε δηλαδή. Και βάλαμε τιμωρημένο παίκτη. Και την άλλη ένα πλασέ του στόχ δεν πήγε μπάλα μέσα. Είναι και ο Άγιαξ. Και ο Άγιαξ είναι τι? Ένα κακό παιχνίδι του Κρέσιτς. Τι να κάνουμε τώρα. 1-1 πήρα εκεί και ο Ίβιτς χάνει πέναλτι εδώ. Αφού τα σούταρα όλα στην ίδια. Εντάξει, με τον ίδιο τρόπο. Πώς να μην το χάσεις. Ναι, χάνονται τα πέναλτι. Έτσι να τα λέμε και τα άσχημα του Ίβιτς. Όλα τα καλά λέτε. Στάβομαι τώρα. Έχουμε κατέβει πρόσεχε. 10 πέναλτι τώρα, ρε φίλε. Όλα τα σούταρα είναι δυνατά. Στη μέση χαμηλά. Στεκέλεμπρουκ ήταν ο άλλος. Στεκέλεμπρουκ το πιασίνε. Άλλη απόκριση δεν έχει από εκείνη τη μέρα, δεν ξανάπαιξε ποτέ. Πώς ρε, στην Ιταλία πήγε αυτός. Πού παίζει? Χάθηκε. Δεν έχεις δει πουθενά. Χάθηκε. Τι. Ναι.
Αυτό είναι το έπαθλο για τη σημερινή ημέρα. Έχει κάνει φοβερή πορεία ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει 5 παιχνίδια στα οποία πέτυχε το στόχο του. Πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί και με την ΑΕΚ είτε κέρδιζε είτε σοπαλή έφερνε, ήταν το ίδιο και το αυτό. Με τον Παναθηναϊκό έπαιζε με 10 παίχτες. Τα άλλα μάτς τα κέρδισε. Παρόλα αυτά δεν του φτάνει η μέχρι τώρα πορεία του. Πρέπει να τα καταφέρει και σήμερα. Πώς θα παίξει, τι γίνεται εντός ομάδας, τι λένε στον Παναθηναϊκό. Με όλα αυτά θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχετε στείλει λίγα μηνύματα για να διεκδικήσετε εισιτήρια του αγώνα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό ΠΑΟΚ Λόραντ. Με αφορμή και την ημέρα σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μέσα στην Τούμπα ο Λόραντ. Και αποστολή το μήνυμα στο 54526. Έχουμε 10 εστία στη διάθεσή μας για να σας τα δώσουμε. Ναι, όμως σε βλέπω πολύ αγχωμένο και δεν μου αρέσει. Δεν σε βλέπω ανήσυχο. Κολοπαίχνιδο είναι. Γιατί ρε, λέει φιέστα σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει. Ποιος έχει φιέστα? Έτσι γράφουν. Έτσι. Άσε ρε τώρα. Φιέστα έχει. Τι φιέστα έχει? Φιέστα. Πανηγύρι, γιορτή έχει. Φάσε μας ρε Μίτσο τώρα. Έχω δει εγώ φιέστες. Πού τις είδες τις φιέστες? Έχω δει φιέστες τέτοιες εννοώ. Α, σε άλλες ομάδες. Όχι, γενικά. Και όποιος είναι λίγο παίκτη στοιχήματος, ξέρει τι κλαρί να γίνονται στις φιέστες. Γενικότερα. Δεν το χαρακτηρίζει έτσι αυτό το παιχνίδι ποτέ. Εσύ γιατί είσαι αγχωμένος? Γιατί το θέλω το παιχνίδι, ρε φίλε. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Τι φοβάσαι? Το δηλαδή θέλω, ρε φίλε. Το θέλω. Πώς το λέω, το θέλω. Θέλω να προηγηθούμε στην αρχή. Θέλω να μπει ένα γκολ, να κάτι να γίνει. Το μαύρο βέλος να φύγει στο χώρο εκεί πέρα να. Και να μείνει όρθιος, δεν πέσει μόνος. Να μην πέσει μόνος. Να βρει την μπάλα τέλος πάντων. Καλό σουτ κάνει και στο δοκάρι, φίλε. Ναι. Πολύ ωραία ενέργεια, άστο. Είχε πάσα απέναντι, περίμενε και ο Μακ και ο Λεόβατς. Αλλά εντάξει, δεν ήταν την κακή επιλογή. Επειδή η πάσα δεν θα είχε καμία τύχη. Θα πήγαινε στον πάγκο. Θα πήγαινε στον Ηράκλειο. Έχουμε 10 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM κενό ΠΑΟΚ Λόραντ. Όλοι είστε συνεπείς και γράφετε και σωστοί και γράφετε το όνομα του μεγάλου προπονητή, ο οποίος άφησε την ζωή του, έχασε τη ζωή του σαν σήμερα στο μπάγκο της Τούμπας σε μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 35 χρόνια μετά, ημέρα μνήμης, γράφουμε και το όνομα του Λόραντ στην κλήρωση. Το μήνυμα στο 54526. Σε μία ώρα από τώρα και κάτι θα κληρώσουμε τα εισιτήρια. Πριν πάμε στα άλλα δικά σας μηνύματα, η προετοιμασία βεβαίως τελείωσε χθες με ένα πολύ μικρό χαλάρωμα στην Τούμπα. Δεν είναι για προπόνηση, δεν είναι καιρός για... Είδα την παρακάμερα και βλέπω τον Κλάους με το που τελειώνει το παιχνίδι. Συγκινητικός. Καλύτερα δηλαδή να πήγαινε 2 μέρες στο μέτωπο, να πούμε, στον πρώτο παγκόσμιο, παρά αυτό. Ας μην το ξεκινήσεις, βάλε τον Μπερμπάτοφ σήμερα. Που είναι και φρέσκος. Ναι. Αυτός και ο Μπαρμπαστάθης κρατάνε τα... κρατάνε τα συντηρητικά, τα τέτοια, τα συστατικά, τα καλά. Τον Ήβετ δεν βάζει τον Μπερμπάτοφ, εσύ, αν είναι δυνατόν. Και όταν τον έβαζε, τον έβαλε και σαν δεκάρι. Κοίτα να δεις. Για μένα λάθος ήταν αυτό. Ποιο? Τον έβαλε στο δεκάρι. Γιατί άλλαξε 4 θέσεις. Σε ένα λάθος ήταν, ο κύριος τον έβαλε όμως. Αυτή είναι η άποψη του προπονητή. Είναι το μόνο που διαφώνησα με τον Ήβετ σε 5 παιχνίδια. Σε όλα τα άλλα, ό,τι έκανε ήταν το σωστό. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λείπει ο Μακ, λείπει ο Τζαβέλλας, λείπει ο Κάτσε, λείπει ο Ζάερο, λείπει ο Μιστακίδης, λείπει ο Κωνσταντινίδης. Τα γνωστά νούμερα του ΠΑΟΚ εκεί, 5, 6, 7, ο μέσος όρος 5 της... 5 πανηγυρίζαμε όταν είχαμε 5, τι λες, Δημήτρη? Ναι. Ο μέσος όρος της χρονιάς. 8 με 10 ήταν ο μέσος όρος σε κάποια φάση. 10 δεν πήγε, εντάξει. Τι λες, ρε. Δεν πήγε 10. Τι λες, απόντες 10. Ναι, είχαμε και 10. Παρόλα αυτά είναι όρθιος ακόμα. Είναι πιο δυνατός, πιο φρέσκος από τους άλλους. Έτσι δηλαδή, παρόλα αυτά, παρότι παίζει μπάλα 11,5 μήνες. Γι' αυτό πάντα που πρέπει να αξιολογήσει μια χρονιά, βλέπεις
ότι σε αυτήν τη χρονιά ο ΠΑΟΚ γυμνάστηκε σωστά. Ας τις λάσεις τώρα που είναι απόρρια πολλών πραγμάτων και διαχείρισης και των ίδιων των παικτών και των χώρων και της αποκατάστασης και μηχανημάτων που λείπουν κτλ. Κτλ. Άρα κρατάς τους γυμναστές. Ποιους γυμναστές? Τον Δάνο και τον Αρτίκο. Ο Δανιλίδης προσθέθηκε στην πορεία. Εντάξει, ο Δανιλίδης ήταν από την αρχή με τον Αρτίκο δίπλα. Ήτανε μαζί. Δουλεύαν μαζί. Απλά ο Ίβιτς, επειδή έχει μεγαλύτερη οικειότητα με τον Δανιλίδη, τον επέλεξε πρώτο. Και από κατάσταση πήγε ο Αρτίκο, που δεν είναι δικιά του, δεν το έχει στο βιογραφικό του αυτό. Αλλά δεν έγινε και καμιά υποτροπή. Και να έγινε, δεν την έμαθες. Ναι, αυτό να μου πεις. Γιατί έγινε τώρα, εντάξει. Του Ζάιρο κάποια στιγμή έχει και υποτροπή. Τέλος πάντων, η διαθέσιμη είναι γνωστή. Ο Βίτρο κάτι δεν πάει καλά με το Βίτρο και τη γάμπα του. Κάτι γίνεται. Μάλλον θα παίξει πάντως. Δεν φαίνεται ότι θα επηρεαστεί. Στη δηλώση του λέει έτοιμος για τελευταίο παιχνίδι και τέτοια. Έτσι λέει, ναι. Παρ' όλα αυτά κάτι δεν πάει καλά. Θα δούμε και το βράδυ. Μήπως δεν την ξύρισε αυτό, ήταν αξίριστος. Όχι, εντάξει. Ο Γλύκος στο τέρμα. Ο Κίτσιου, ο Λέοβατς, ο Μαλεζάς, ο Βίτορ, ο Τζιόλης, ο Τσίμηρο, το Χαρίσης, ο Αθανασιάδης, ο Ροντρίγκες και προφανώς ο Πέλκας, οι επιλογές του Ίβιτς. Στον πάγκο ο Μπερμπάτοφ, στον πάγκο ο Κοροβέσης, στον πάγκο ο Χατζησαΐας, ο Βελίδης, ποια άλλοι έχουν μείνει. Δεν μείνει και οι υπόλοιποι νεαροί. Που και ο Αντώνης βεβαίως θα δώσουν αυτή την τελευταία μάχη της χρονιάς με όσες δυνάμεις έχουν, με τη βοήθεια του κόσμου για πρώτη φορά, απέναντι σε ένα γνωστό αντίπαλο που τον έχουν παίξει αρκετές φορές, ένα αντίπαλο που έχει αυτό στα δικά του προβλήματα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δεν είχε αποτέλεσμα η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία του Βηγιαφάνες. Ο Βηγιαφάνες δεν παίζει στο σημερινό παιχνίδι, είχε αποβληθεί στο ΜΑΣ με την ΑΕΚ. Και πώς θα παίξουν αυτοί? Θα δούμε σε λίγο, θα μιλήσουμε στην Άλφο να μας πει τι βλέπουν, τι σκέφτονται, πώς ετοιμάζουν τον Παναθηναϊκό για τον σημερινό αγώνα. Πάμε να δούμε μηνύματα δικά σας. Ο φίλος από τη Σουηδία που έχει τη δική του αγωνία, ο Ντίνος. Καλημέρα, μας γράφει. Αν θυμάσαι την αίσθηση που είχες στο 0-2 με την Τότεναμ, που όλοι λέγαμε ότι γιατί μπήκαν νωρίς τα γκολ, μπορείς να καταλάβεις το σφίξιμο του Σταύρου για το σημερινό μάτς. Ποια φιέστα. Θυμίζεις δηλαδή ότι ακόμα και στο 0-2 σε εκείνο το μάτς ήσουν σφιγμένος, γιατί. Εντάξει, το άγχος είναι. Σφιγμένος ήμουνα μετά την αποβολή του Σταφυλίδη. Σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί πριν το γιόρταζες. Ναι. Δεν είχες άγχος. Δεν είχα άγχος. Δεν το φοβόμουν καθόλου. 11 με 11 εκείνο το παιχνίδι. Στο 0-2. Δεν το φως, γιατί δεν είχες να χάσει τίποτα. Εγώ ήμουν στο 0-2. Ναι. Έτσι όπως μπήκε ο ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το καταλαβαίνεις από τα 5 λεπτά. Δεν χρειάζεσαι παραπάνω. Σε τι φάση είναι. Σε φάση που θα παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Σε φάση που ψάχνει ένα δεκάλεπτο καλό μπας και πάει στο παιχνίδι. Σε φάση που θα την κάνει. Ξέρεις πως είναι ο ΠΑΟΚ. Εκεί έτσι όπως μπήκε δεν το φοβόσουν. Έκανε και τα γκολ. Γκαρσία Γεωργιάδης. Φοβερές συνεργασίες. Γράφει φίλος, ο πρώτος των play-off παίρνει κάτι πολύ σημαντικό. Τη συμμετοχή στα play-off του Europa League, λέει, γράφει. Θα δείτε τέλη Ιουλίου το πατατράκ των ελληνικών ομάδων στο Europa League. Ναι, αλλά άλλο ΠΑΟΚ, άλλο ΑΕΚ. Και γιατί έχει την εμπειρία και γιατί θα είναι ισχυρός ο ΠΑΟΚ, έτσι. Εσύ γράφεις για την ΑΕΚ, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό. Θα παίξουν τρίτο προκριματικό Europa League αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει σήμερα. Ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός. Όχι. Έχει πολύ λίγους βαθμούς. Πώς, αφού αποκλείεται από την Καμπάλα, την Σταντάρ και πια. Ναι. Έχει λίγους βαθμούς και πράγματι μπορεί να έχουν μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη το καλοκαίρι.
Ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει στα προκριματικά, τα ευρωπαϊκά, στο Europa League. Ανταποκρίνεται συνήθως. Ναι. Μια φορά έπαθε ζημιά. Εσύ τώρα, και, και ο τρίτος προκριματικός του Champions League έχει μεγαθύρια, ναι, έχει ναι, και στα μέτρα μας. Δηλαδή με χαλάει να πάω να παίξω play-off Champions League. Δεν τρελαθούμε τώρα, τι είμαστε, έχουμε σηκώσει που είμαστε να πάμε 13 χρόνια και συζητάμε τώρα μας αρέσει το προκριματικό του Champions League ή όχι. Όχι, δεν είναι με αυτό. Πάρε 5 σφίχτες και πήγαινε παίξε προκριματικά Champions League, δεν κατάλαβα. 5 θες, δεν θες 35. Και σιγά τις ομάδες δηλαδή. Ναι, ναι, Σπάρτα Πράγα, σιγά την ομάδα. Μια χαρά ομάδα είναι, δεν πάτε χτυπήσω. Πρώιμη τελικά του γύρω πέφτασε. Ναι, δεν πάτε χτυπήσω. Θα είναι όλοι οι παίκτες οι ίδιοι. Τελευταία φορά. Δεν θα πουλήσουν τη μισή ομάδα. Τέσσερα έφαγες. Με κορυφαίο τον Λάφατα. Σλάβια. Σλάβια ήταν εκείνο. Ναι, όχι, το λέω τώρα η Σπάρτα. Με κορυφαίο τον Λάφατα. Ο Λάφατα, τι σε χαλάει. Κι όμως. Με σκάζει την προπονητή. Φίλος του Παναθηναϊκού γράφει ο Παναθηναϊκός δεν τα θέλει τα play-off. Α, γενικά δεν τα θέλει. 99% βγαίνει αυτός δεύτερος. Πώς είναι 99% ρε φίλε. Πώς είναι 99%. Ακόμα και φέτος που ήταν χάλια, πάλι δεύτερος βγήκε. Δεν είναι έτσι το έργο. Αλλιώς ετοιμάζεις μια ομάδα και αντιμετωπίζεις την κανονική περίοδο αν υπάρχουν play-off και αλλιώς αν δεν υπάρχουν. Μην λέμε χαζά τώρα. Ναι. Ο σημερινός βοηθός Τάτσης δεν είχε δει το offside στο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Και δεν έχουμε πει τίποτα εμείς. Πάλι το κρατάμε. Ναι. Ο 378 γράφει ο ΠΑΟΚ σε μια χρονιά που γυμνάστηκε καλά έχει τις διπλάσιες θλάσεις σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και το διπλάσιο ρόστερ. Δεν έχει τις διπλάσιες θλάσεις, έχει κάποιες παραπάνω και είναι άσχετη η εκγύμναση με τις θλάσεις. Άσχετη, εννοώ ότι η ομάδα τρέχει, αυτό λέμε για την εκγύμναση. Ποιοι παίκτες δεν έχουν τραυματιστεί, σήμερα φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική. Ποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έχουν τραυματιστεί. Αυτοί που κάνουν σωστή αποκατάσταση. Αυτοί δεν έχουν τραυματιστεί. Ο Τζιόλης και ο Τζαβέρας που τους βρίζουν όλοι. Και ο Μακ. Και ο Μακ. Αυτοί που ξέρουν τι να κάνουν είναι μετά την προπόνηση. Τίποτα, ανοίγει χέρι οι παίκτες σε αυτό το κομμάτι. Χοντρό. Έχουν τεράστια ευθύνη. Αλλά θα το συζητήσουμε στη διάρκεια. Όπως και πολλά άλλα βέβαια. Ας τελειώσει το σημερινό. Ο ΠΑΟΚ βασικά έχει ευθύνη. Ας τελειώσει το σημερινό και τα βάλουμε κάτω όλα. Έχουμε πολλά να πούμε άλλωστε για τη φετινή χρονιά και για αυτή που ακολουθεί. Να περάσει το σημερινό όπως πρέπει. Ναι. Τόμο θα ετοιμάσω εγώ για τη φετινή χρονιά. Τόμο. Κανονικά. Εγκυκλοπαίδεια. Για τα εντός γηπέδου και τα... Κόλκας Πάπυρος Λαρούς θα λέγεται. Για τα εντός, για τα εκτός, για... Για όλα. Ολόκληρο τόμο θα κάνω. Για αυτά που έχουμε ζήσει φέτος ποδοσφαιρικά. Τι ήταν πολλά παραπάνω ή πολύ χειρότερα από τα προηγούμενα χρόνια. Συνδυαστικά με τα υπόλοιπα χρόνια. Δεν γίνεται μία χρονιά να εξέπαρκε από την άλλη. Είναι πάρα πολλά πρέπει να συζητηθούν επιτέλους και να ανοίξουμε και τα χαρτιά. Εντάξει, δηλαδή θα πρέπει να σταματήσει ο κόσμος να πιστεύει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα επειδή έτσι τη θέλουν 5 χειροτοποιοί. Αλλά ας το ξεπεράσουμε και ας περάσουμε σήμερα το παιχνίδι και μετά με καλή διάθεση και με θετική άβρα τα βάλουμε κάτω να κάνουμε συζητήσεις που πονάνε, εντάξει. Για το πραγματικό στάτους της ομάδας, για το πώς το μικραίνουν τα μίντια, για το πώς το μικραίνει ο ίδιος ο κόσμος, για πώς το μικραίνει η ίδια διοίκηση. Αν δεν σπάσεις αυγά, ο μελέτα δεν θα κάνεις. Ας τα βάλουμε κάτω και ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν μπορούμε να αλλάξουμε μυαλά. Αλλά ας περάσει το σημερινό. 8 και 4 το παιχνίδι στην Τούμπα. Δίνουμε 10 εισιτήρια μέσα από κλήρωση. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ, Λόραντ και το μήνυμα αποστολή στο 545-26. Έτσι. Είναι πολλά τα εισιτήρια. Μέχρι στιγμής είναι λίγες οι συμμετοχές. Άρα όποιος πραγματικά θέλει να πάει στο γήπεδο έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει, να έρθει εδώ, να πάρει το στήριο και να βρεθεί στην Τούμπα σήμερα το βράδυ.
Όπα, να τα μας. Δηλώσεις Όλσεν κατά των προπονήσεων που έκανε στην Ελλάδα. Να τα μας. Ο Όλσεν λοιπόν εξήγησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη πως ένας από τους λόγους που επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Δανίας ήταν και η προπόνηση που γίνονταν από το team τερματοφυλάκων στον ΠΑΟΚ. Στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ ήταν ένα διαφορετικό είδος προπόνησης. Ήταν κάτι ειδικό. Δεν το είχα ξαναδουλέψει. Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Υπήρχαν ασκήσεις με μεγάλο ρίσκο επικινδυνότητας. Τι εννοεί? Υπήρχαν ασκήσεις που έπρεπε να πηδήξουμε ο ένας πάνω από τον άλλον για να φτάσουμε στα δοκάρια. Χάναμε την ισορροπία μας και αυτό γινόταν καθημερινά. Τι λέει? Τι ζούμε. Κοίτα, προπονητής στο φυλάκο του Ντούντο, ξέρεις, από τα μούτρα, δηλαδή, από την αρχή, θυμάσαι τώρα. Αλλά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Επικινδυνότητα. Να σου πω κάτι τώρα. Άσχετο με αυτό που λέει ο Όλσεν, πραγματικά, εντάξει. Είχες δικό σου παιδί, το Δημήτρη Μούσχερη, ωραία. Ο Γλύκος με αυτόν πάει Μουντιάλ. Ωραία. Έχει τον Αναστασιάδης. Φέρνει τον Απόστολο Ντεζή, ο οποίος δε φίλε... Το team, δικός του. Ναι. Να και αν είναι δικός του, ρε Μίτσο. Και εγώ το στέλεχός μου που το φτιάχνω, Έχει αποφασίσει ο ΠΑΟΚ ότι διατηρεί τα δικά του στελέχη και απαγορεύει στους προπονητές να φέρουν τους δικούς τους. Όχι. Αυτό σου λέω. Έφερε και ο Αναστασιάδης, έφερε και ο Τούντορ. Δεν κατηγορώ τον Αναστασιάδη. Ναι. Τον ΠΑΟΚ κατηγορώ. Ναι. Ωραία. Φτιάχνει ένα στέλεχος. Εντάξει. Το στέλεχος αυτό οδηγεί τον Γλύκο στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Πάει Μουντιάλ, παίζει. Δεν εκτίθεται. Ωραία. Και τον διώχνεις. Με τον Δανιλίδη. Όποιον ποδοσφαιράνθρωπο και να μιλήσεις, σου λέει ότι ο Δανιλίδης είναι από τους καλύτερους προπονητές που έχουν στην Ελλάδα. Γυμναστές. Συγγνώμη, γυμναστές. Και τον έχουν μια ζωή στην Καβάντζα. Πάλι καλά δεν λες. Πάλι καλά δεν λες, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ρε ΠΑΟΚ, βρε αγοράκι μου, εσύ είσαι το κλαμπ το μεγάλο. Δεν έρχεται το κάθε του τσέκι να φέρει τους δικούς του. Δεν έρχεται, σου λέω. Να και αν έρχεται, να και δεν έρχεται. Αυτά είναι τα κομβικά λάθη που κάνει. Πώς θα περάσει στην αγορά το κλίμα του σε μεγάλο κλαμπ, ρε, όταν ο καθένας κάνει το κουστάρι. Στην ίδια σου την ομάδα, ρε. Άσχετο με αυτό που λέει ο Όλσεν, ο οποίος για να καταλάβει πώς να πάει από τον Βασιλόπουλο στο σπίτι του που τα πάνω από την Τριμπέκα πήγαινε από την Κορομιλά στη αριστερά και αριστερά. Δεν μπορούσε να πάει ευθεία και αριστερά και δεξιά δηλαδή. Έπαιρνε ταξί. Σου λέω δεν μπορούσε να βρει το δρόμο ένα μήνα ρε, από τον Βασιλόπουλο στη γωνία στην. Αφού σου λέει ότι τον ταλαιπωρούσε στην προπόνηση. Ναι, ρε, τον φίλε. Έβαλαν σε ασκήσεις επικοινωνότητας. Ναι, βγήκε στο μέτωπο. Έπαιρνε ρίσκο κάθε μέρα για την ακεραιότητα. Τέλος πάντων, ο προπονητής των φυλάκων δεν ήταν και κάτι τσακάλι που είχαμε. Πώς το λέγανε. Βρούτσινα. Ο Βρούτσινα. Έτσι νομίζω. Τι λες. Ένα ζεκάτι ήταν. Ένα ωραίο παλικάρι. Τι ωραίο παλικάρι, ρε φίλε. Ο κλασικός τύπος που δεν τον παίζαμε μικρή και έπαιξε τέρμα τελικά. Γιατί ρε. Έλα ρε τώρα. Δεν μιλούσε πολύ. Ο Βούτσο. Από τους τέσσερις. Όχι, δεν μιλούσε πολύ. Δεν μιλούσε γενικά. Δηλαδή, τερματοφύλακας, ρε φίλε. Έχουν τα κόμπλεξ τους. Δεν είναι. Είναι μοναχικοί. Τέλος πάντων, άσχετο με αυτά που λέει ο Όλσεν, ο ΠΑΟΚ έχει το team του, ρε παιδιά. Αλλάζει γυμναστή Ολυμπιακός ποτέ. Για να καταλάβω. Έχει φέρει κανένα προπονητή στον Ολυμπιακό, τον δικό του γυμναστή. Μεγαλώνει το άγχος εδώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ 4. Μόλις έφτασε ο Άκης Αξιλόγλου, ο οποίος ήταν στην εκκλησία, άναβε κερί για το βράδυ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο άγχος, δηλαδή, ούτε στο τελικό κυπέλλον δεν είχε τόσο άγχος. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω έδωσε άλλο ένα τέτοιο τελικό. Μόνο με τον Ολυμπιακό στο κύπελο ίσως. Ήταν ένα μάτς κινητοποίησης. Της Ευρώπης εκείνα αλλά... τα νωρίς. Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα. Δεν σας προλαβαίνουμε. Εντάξει, έχουμε δημιουργικό άγχος. Ο ένας καπνίζει το ένα ηλεκτρονικό μετά το άλλο. Ο άλλος πήγε στην εκκλησία να ανάψει κερί. Τι να πω. Και ο κόσμος είναι κινητοποιημένος. Εντάξει, ωραίο καιρό έχει, ωραία βραδιά είναι. Νομίζω μας το... Φιέστα και... Ναι, όχι φιέστα, ναι, αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου.
Ωραία, φίλε, δηλαδή κάθε φορά έτσι την πατάμε. Αλλά όχι, δεν το βλέπω έτσι. Απλά λίγο δίψα για μπάλα. Γιατί πολύ τηλεόραση έπεσε, ρε φίλε, πολύ καφενείο. Και έχει και πολύ γκρίνια εκεί, πολύ ιστορία. Ας πάμε στο γήπεδο, θα παίξουμε πριν και κάνα στοίχημα λίγο να έχει ενδιαφέρον βραδιά. Τι στο Πάοκ Παναθηναϊκός. Και στο Πάοκ Παναθηναϊκός. Τρελώσεις. Γιατί ρε. Τι δεν το θες να το ματιάξεις, μόνο Πάοκ θα παίξεις. Anytime Mac. Στο δίνει 20 φράγκα, να μάθεις. Ένας φίλος μου στείλε... Anytime Mac το δίνει 20. Ναι, ένας φίλος μου στείλε σε μια στοιχηματική εταιρεία. Ο προφανώς έκαναν λάθος και έχουν συνδυασμό στοιχημάτων νίκη Παναθηναϊκού με Μπουμάλ 1,65. Πρέπει να βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος. Ναι. Ενώ τα άλλα είναι φυσιολογικά, έχουν διάφορες αποδόσεις μεγάλες για όλους παίχτες. Το Μπουμάλ. Καμιά φορά κάνουν και λάθη. Το Μπουμάλ παίζει. Παίζει τώρα που το μίλησες. Εσύ το μίλησες. Εσύ το μίλησες. Λοιπόν, έχει μεγαλώσει η συμμετοχή για τα εισιτήρια που δίνουμε. Και μπράβο σε όλους που είναι έτσι συνεπείς και έτσι γράφουν αυτό που είπαμε. FM και ενώ ΠΑΟΚ, Λόραντ και το μήνυμα στο 54526. Έτσι θα συνεχίσουμε άλλα 50 λεπτά για να κλειδώσουμε 10 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Γρήγορα χορηγούς για να πάμε και στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού να πάρουμε τη στοιχεία. Δεύτερη ώρα με Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, δυτικά, Μοναστηρίου 299. Ολοκληρωμένη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, όλα αυτά στο Beta Auto Center. Για το λοιπόν, στο ότι και να πούμε είναι λίγο. Στον Εύωσμο είναι το σημαντικότερο μαγαζί εδώ και 25 χρόνια. Το πιο γνωστό μαγαζί, λίγο πιο γνωστό και από την εκκλησία που είναι παραδίπλα. Πολύ καλή ξένη κυρίως μουσική τα βράδια, από νωρίς όμως καφεδάκι. Σήμερα είναι Τρίτη και η μπύρα Αλφα είναι 1+1 και όλα τα ποτά 6 ευρώ μέχρι την Πέμπτη. Ενώ μην ξεχνάτε ότι αν πάτε πρωί-πρωί μέχρι τις 10.30, ανοιχτά θα το βρείτε. 8 η ώρα ανοίγει το λιπόστο και σερβίρει. 2.20 πληρώνετε τον καφέ σας με συνοδευτικό τυρόπιτα. Ο μπυρατής σήμερα σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε μισό λίτρο μπύρας σε πλαστικό με μόλις 2 ευρώ. Για να πάτε στο γήπεδο, take away service για τον πειρατή Διογένους 17 δίπλα στο γήπεδο. Πάτε, ακούτε λίγο καλή ροκ μουσική στο μεγαλύτερο ροκ μπαρ της πόλης και βέβαια δοκιμάζετε τις απίστευτες μπύρες που υπάρχουν εκεί. Διογένους 17, λίγα μέτρα από το γήπεδο της Τούμπας, το μεγαλύτερο ροκ μπαρ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, λίγο πιο κάτω, αν πεινάσατε και θέλετε να πάτε γεμάτοι από φαΐ στο γήπεδο, το καλύτερο σουβλάκι του πλανήτη, του σύμπαντος, ο Μπαρμπαστέργιος Παπάφη με κλεάνθους γωνία, σε έναν πολύ ωραία διαμορφωμένο χώρο. Νοπά κρέα τα δικά μας εκεί και παραγγελίες βέβαια στο 9-22-20. Πηγαίνετε στο Μπαρμπαστέργιο να φάτε και να πάτε γεμάτοι στο γήπεδο. Μαζί μας και τα είδη υγιεινής φτύκας που έχουν εξαιρετικές προσφορές αυτόν τον καιρό. Πλακίδια δαπέδο από 5,5 ευρώ το τετραγωνικό και πλακάκια μπάνιο από 6,5 ευρώ το τετραγωνικό. Υπάρχει και μια ειδική προσφορά για μπάνιο από 360 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει 20 τετραγωνικά πλακάκια, τα υλικά της τοποθέτησης, τη λεκάνη να είναι κομπλέ, τον νηπτήρα με κολόνα και μπαταρίες λουτρού και νηπτήρος. Και ό,τι άλλη πληροφορία θέλετε να μάθετε για τις προσφορές του Φτίκα, που είναι στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα, τηλεφωνείτε 2310-90-55-03. Κάτω Τούμπα εννοούμε εκεί. Πάνω από τον κήπο του Καλού, έτσι, στην Κάτω Τούμπα είναι ο Φτίκας. Αυτό το ότι έχετε 10 υποστηρικτές στην εκπομπή είναι... Στηρίζει ο λαός, ρε φίλε, γιατί. Μπράβο. Και εμείς τους στηρίζουμε όποτε μπορούμε. 10, ρε φίλε, δεν ξανά δηλαδή, ποτέ. Ο Σταύρος, αν τυχόν το είχε αυτό το takeaway και σε βότκα, πιστεύω 3 takeaway πριν το μάστα τα έπαιρνε. Ξεκούραστα. Έξι. Αν δεν ήμουν δημοσιογράφος. Ναι, και δεν είχε. Αν ήσουν φίλαθλος, μόνο γεμάτος. Δεν θυμάμαι ποτέ πήγα άδειο στο γήπεδο μεταξύ μας, σαν οπαδός. Δεν θυμάμαι ποτέ. Πρέπει να ήμουν. Πολύ... Πέντε μηνών πρέπει να ήμουν τελευταία φορά. Δεν είναι. Αν πιεις πολύ, δεν ακούς και την κρίνια από παραδίπλα έτσι. Δηλαδή δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν ήταν. Όταν ήμουν οπαδός, δεν ήταν έτσι τούμπα. Καμία σχέση. Έπεφτε πινελίκι, αλλά όχι τέτοιο. Στους αντιπάλους κυρίως. Τώρα άλλαξε η μόδα. Ζαφυρίδη, δεν πρόλαβες. Εντάξει, δεν έφτιαχνε πινελίκι ο Ζαφυρίου. Ναι. Του στυλ ψόφα πέθανε, κλικαδόρε και τα λοιπά. Όντως. Και ο Ζαφυρίου, άμα το μελετήσεις λίγο, έπαιξε βασικούς με 5 προπονητές. Βρίζεις. Όχι. Το Βρίζα μαλώναμε για το Βρίζα. Όπως τον έκραζε, έπαιξε κλωτσιές. Πέφτανε κλωτσιές σε 4. Ναι, πρέπει να πέσαν πολλές κλωτσιές. Πολλές κλωτσιές πέσανε. Καφές. Και καφέ. Τον καφέ δεν τον βρίζαν τόσο.
Ήταν ο Καφές φίλε στον ΠΑΟΚ έπαιξε, λέμε. Ήταν μικρός, το συμπαθούσανε. Το ξεφωνητό έξε να πέφτει όταν έκανε το συμβόλαιο και μετά. Αλλά μία χρονιά δεν ήταν παραπάνω το ξεφωνητό. Το βρίζα πολύ πινελίκη. Αλλά έπεφτε ξύλο, είχε πολλές συμπάθειες. Πριν το 95. Βρίζαν κανέναν. Ποιος ήταν, 87-88 είναι. Εκείνη η χρονιά με Γιώβιτσιτς και Άλεξης, δηλαδή τα πινελίκια ήταν. Αλλά ήμασταν και λίγοι. Ήταν κλειστοί 4, ήμασταν στην 7. Τα θυμάστε αυτά. Τη χρονιά που κινδυνέψαμε, εννοείς. Ναι, κινδυνέψαμε τώρα. Εκεί που τράκανε με ένα λωστό Βακαλόπουλο ο Παγώνης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο από το Sport FM και από το Παναθηναϊκό 24, τον Διονύση Δεσίλα. Διονύση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Διονύση. Χαιρετώ τα πλήση, τι κάνετε. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Όλα καλά. Δώσε μας λίγο κλίμα. Ο Παναθηναϊκός αντέχει, είναι όρθιοι παίχτες του ή και αυτοί είναι στα πρόθυρα να σκορπίσουν όπως όλοι? Γιατί η διαδικασία είναι απάνθρωπη, έτσι, δηλαδή να το σκεφτόμαστε γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που συμβαίνει. Καλά, και είναι και μια διαδικασία, αν θες την άποψή μου, που δεν έχει και, τουλάχιστον δική μου γνώμη αυτή, δεν έχει και ενδιαφέρον πια. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει και καμία εμπορική αξία στα play-off. Έτσι όπως είναι τα play-off. Ναι. Να είχαμε διαφορετικά play-off που μπορεί να βγει ο πρωταθλητής, να το συζητήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, μια κουβέντα η οποία γίνεται χρόνια αυτή. Για τα play-off και φυσικά είναι μια ευθύνη των ομάδων, είναι, δεν είναι κανένας άλλος. Βεβαίως. Αν θέλουν να τα αλλάξουν, τα αλλάζουν. Βεβαίως, βεβαίως. Ευθύνη ξεκάθαρα των ομάδων. Ο Παναθηναϊκός θεωρητικά αντέχει. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά πάλι είναι το φαβορί σήμερα στην αναμέτρηση. Και γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Παναθηναϊκό και γιατί σε αυτό το μάτι τελικό εντός εισαγωγικού για τους δύο παίζει μέσα στην έδρα του. Και όπως και να το κάνουμε αυτό, έχει μια ξεχωριστή σημασία. Ναι. Την άλλη ο Παναθηναϊκός, όπου στα play-off έχει παρουσιάσει ένα κάκιστο πρόσωπο με εξαίρεση την εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ, που ανοίγω παρένθεση, η ΑΕΚ ήταν πτώμα, την κλείνω, κατάφερε εκεί κάπως να μείνει ζωντανός ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και γενικά και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που το τελευταίο τρίμηνο, άρα και όχι μόνο στα play-off, είναι μια εβδομάδα έτσι, μια εβδομάδα αλλιώς. Δεν έχει εμπιστοσύνη, ας πούμε. Μπορεί σήμερα ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί εξαιρετικός και ενώ πριν από δύο μέρες δεν ήταν καλός, μπορεί και όχι. Δεν ναι. έχει καμία επιστολή. Μια ομάδα, μία κρύο, μία ζέστη. Δεν περιμέναν ακριβώς όταν κάνανε 9 μεταγραφές το Γενάρη, φίλε, γιατί πραγματικά δεν μπορείς να περιμένεις κάτι άλλο όταν κινείσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, δίκιο έχεις. Λίγη προσωπική σκέψη να έχεις, δηλαδή. Όχι ότι έχουμε εμείς εδώ. Μην κατηγορούμε τους άλλους μόνο. Αλλά ναι. δεν έχει καμία λογική. Μέχρι να γνωρίσουν τα ονόματά τους έχει τελειώσει η σεζόν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Mm. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Mm. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αλλάξει προπονητή μέσα στη χρονιά για να πάρει τον Στραματσόνη, ο Στραματσόνη όταν ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό και κάνοντας τις συζητήσεις και βλέποντας το ρόστερ κτλ. Ζήτησε πολλές μεταγραφές από τον Αλαφούζο. Εκεί λοιπόν ο Αλαφούζος από τη στιγμή που είχε ένα νέο προπονητή που του ζήτησε μεταγραφές πολλές, υπάρχουν δύο τα δεινά. Υπάρχουν δύο σκέψεις που μπορείς να κάνεις. Πρώτη είναι σου κάνω όλα τα χατήρια και δείχνω ότι σε στηρίζω. Ή σου λέω ξέρεις κάτι, βάλε φρένο και θα τα δούμε στο τέλος της σεζόν. Δεν έκανε αυτό το Αλαφούζος. Έκανε το πρώτο. Ναι. Ότι εγώ σε στηρίζω, θα σου κάνω όλα τα χαρτίρια και θα πάρω όσους μου ζητήσεις. Και πήρε ο Παναθηναϊκός 9 παίκτες μέσα στη χρονιά που δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Που εγώ λέω ότι οι περισσότεροι παίκτες είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και κάποιοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Βλέπε Λέτο με τα γκολ που έχει βάλει. Βλέπε Μολέδο που κατά την άποψή μου είναι από τους καλύτερους αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά όταν παίρνεις τόσους πολλούς παίκτες, την όποια ομοιογένεια πας να βρεις. Γιατί όχι ότι ο Παναθηναϊκός πριν πετούσε και ήταν σοβαρός, ας πούμε, σε μια πλειοψηφία παιχνίδια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχε αυτό το πάνω-κάτω που είχε συνέχεια. Εκεί το χάνεις. Ετοιμάζεται όμως πιο γρήγορα για την επόμενη σεζόν. Είναι και αυτή μια λογική. Ναι, ετοιμάζεται πιο γρήγορα για την επόμενη σεζόν. Περίμενα να δούμε ποιοι παίκτες από αυτούς που ήρθαν θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Δηλαδή, okay, ναι, έχει πάρει πολλούς παίκτες και λέει ότι μετά το καλοκαίρι θέλω λιγότερους. Ναι. Έχει μια λογική. Αλλά υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι όπως ήρθαν θα φύγουν. Πρώτος ηγαλύτερος, ας πούμε, ο Μαμούτε, ο οποίος ήρθε ως αντικαρέλης. Και όχι μόνο αντικαρέλης, δεν είναι. Τέλος πάντων. Έχεις κάποια πιθανή δεκάδα για το σημερινό παιχνίδι με βάση και τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός? Ναι, νομίζω ότι είναι και μετρημένα κουτιά. Ναι. Διότι οι απουσίες είναι πολλές για τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Μπέρκ, ο Ταβλαρίδης είναι τιμωρημένος. Ο Μπέρκ έχει φύγει για τη Σουηδία. Ο Διαφάνιες δεν έγινε δεκτή έφεση του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι το πήρε ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο μάθημα, δεν έγινε δεκτή, συνεπώς δεν παίζει. Είναι ο Τελάντερ εκτός που είναι τραυματίας, είναι ο Πράνιτς, πολλοί ποδοσφαιριστές, ο Καλτσάσιο Σάντσεφ που δεν υπολογίζονται.
Άρα ο Παναθηναϊκός θα πάει με στυλ κάτω από τα δοκάρια. Mm-hmm. Μολέδο Κουτρουμπής μέσα στο Νάνο. Στα χαφ θα δούμε τον Αμπέτ ή τον Ευαντζελίστα, γιατί πήγε καλά στο προηγούμενο μάτς. Το Ζέκα, τον Λουντ. Και παίζεται μία ακόμη θέση. Πιθανότατα την επόμενη θέση, την τέταρτη θέση, θα χάσει την πάρει ο Μπουμάλ. Και ο Λέτο με τον Πέτρη, στο τελευταίο μάτς του Πέτρη σε όλη του την καριέρα, αν τελικά δεν αλλάξει γνώμη και δεν πάει σε Αμερική, Αυστραλία που έχει προτάσεις, mm-hmm. θα είναι στην επίθεση. Εδώ υπάρχει επίσης ένα ακόμα θέμα, ότι ο Λέτο είναι στα όρια του. Και κατά την άποψή μου, Σταματσόνη κάνει λάθος που τον ξεκινάει στο προηγούμενο μάτς. Έχει πέσει πολλά παιχνίδια ο Λέτο και στο προγραμματισμό, αν θέλετε, όταν άρχισε να επανέρχεται σιγά σιγά ο Λέτο, δεν ήταν απέξω στα παιχνίδια. Και το ιατρικό team του Παναθηναϊκού το λέει και ο ίδιος, ότι είναι στα όρια τους. Λοιπόν, θα μου πεις, είναι τώρα τελευταίο μάτι τελικός. Δίνει βαθμούς όμως, αυτό που θα πω. Ναι, δίνει βαθμούς. Αλλά τώρα δεν μπορείς να μην το βάλεις. Βέβαια. Που δεν έχει και τον Πέρ, δεν μπορείς να μην το βάλεις και να μάθεις τελικός. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να κάνει μια καλύτερη διαχείριση στο προηγούμενο μάτι με τον Πανιόνι Στραματσόνι. Πάσε δώσει, βέβαια θα σου πει ότι μου έδωσε την νίκη ο Λέτο. Θα μπορούσε να τον βάλει στο 60 γιατί δώσει πάλι την νίκη. Θα μπορούσε, ναι. Στο ποδόσφαιρο. Σχετικά όλα αυτά. Ναι, βέβαια. Με λένε ρίζω και όπως όλα τα γυρίζω. Ειδικά οι προπονητές. Έτσι, ναι. Έτσι είναι. Απλά λέω ότι επειδή το ξέραμε για πριν ότι είναι στα ωριά του και δεν περιμέναμε να παίξει βασικός, νομίζω ότι κάπως πρέπει, αλλά βέβαια εντάξει. Προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει και αυτός ξέρει πάντα πως λέμε καλύτερα. Έτσι απλά εμείς τα βλέπουμε απ' έξω. Έτσι θα κατέβει ο Παναθηναϊκός, εκτός αν υπάρχει κάποια έκπληξη που δεν τη βλέπω, από το Σταματσόνι στο σημερινό μάτς, σε ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει αύριο. Έτσι, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει προκριματικά και να... Καλά, θα δούμε τι θα κάνει μετά, γιατί και πέρυσι μπήκε προκριματικά, αλλά είδαμε την κατάληξη. Θα πρέπει σήμερα να πάρει την νίκη στη Τούμπα. Καθόλου εύκολο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, για μένα ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί και γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση αγωνιστική και για το μάτς με στη Τούμπα. Όμως αυτά τα παιχνίδια το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Στο ένα μάτς αν κρίνεται κάτι, καμιά φορά και το εντός έδρας γυρίζει μπούμεραγκ στο γηπεδούχο. Ναι. Έτσι δηλαδή, αν αυτή τη συζήτηση είχα σήμερα και με ένα συνάδελφο το πρωί, λίγο πριν αναχωρήσω, ότι αν ο Παναθηναϊκός βάλει κολ πρώτος στο μάτς, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρχει μια πίεση εξτρά, μια μουρμούρα στην Τούμπα. Όλα αυτά είναι, δεν ξέρετε στις στιγμές πώς γυρίζουν. Είναι η ομάδα που πάει για δύο αποτελέσματα, αν σκοράρει πρώτη, σκοτώνει τον αντίπαλο. Η ομάδα που πάει για ένα αποτέλεσμα, αν σκοράρει πρώτη, φέρνει έξτρα πίεση στον αντίπαλο που δεν ξέρει αν θα διαχειριστεί ή όχι. Αυτή είναι όλη η εικόνα σε παιχνίδια τέτοια. Και νομίζω ότι μιλάμε για δύο ομάδες. Διορθώστε με για τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή είναι η εντύπωση για τον ΠΑΟΚ, όπου αν βρεθούν πίσω στο σκορ σε τέτοιο μάτς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα μετά, όχι μόνο λόγω πίεσης. Όχι μόνο λόγω πίεσης. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν ο Παναθηναϊκός βρεθεί πίσω στο σκορ σήμερα, τι να σου πω, για μένα θα είναι θαύμα με θήτα κεφαλαίου να το γυρίσει. Όχι μόνο λόγω πίεσης, για πολλούς λόγους, η αγωνιστική κατάσταση και κούραση και. Εντός έδρας ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει. Με την ΑΕΚ δύο φορές τα κατάφερε, γύρισε. Ναι. Εκτός έδρας είχε πρόβλημα. Θέματα. Διονύση, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Αυτά και για τον Παναθηναϊκό με πιθανή ενδεκάδα και με όλα τα θέματα τα οποία έχουν οι πράσινοι. Δηλαδή τι παίζουν, 4-4-2. Λόμβο. Δεν ξέρω, χωρίς το Διαφάνες, δεν ξέρω. Να παίξουν με Αμπέντ και Μπουμάλ στις πλευρές, 4-4-2 ευθεία. 4-5-1, τέλος πάντων, με τον Λέτο δεκάρι. Ναι, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, δεν καθορίζει το σχήμα ποιοι παίζουν. Αυτοί που είναι διαθέσιμοι καθορίζουν και το σχήμα, δηλαδή κάπως έτσι πάει. Ναι, βέβαια, αλλά κάτι θα παίξει. Θα παίξει. Ναι, μέλησα. Έχει επιτελικό, έχει ποιο να βάλει, τον Αμπέντ. Ποιος είναι ο Μπουμάλ με τον Πέτρης μπροστά. Δεν είναι ο Λέτο, θα είναι μπροστά. Ότι ο Λέτο αναγκαστικά πρέπει να είναι κοντά στην περιοχή μπάσκε, γιατί αυτή είναι η λογική, ναι. Μπάσκε. Ωραία, είναι γεγονός, αλλά από την άλλη αν δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θα δούμε. Γράφει φίλος ότι Πέτριτς Λέτο μπροστά και ο Μπουμάλ από πίσω τους, στο Ρόμβο. Ο Μπουμάλ. Και Ρόμβο. Τέτοια εποχή που θέλει τρεξίματα. Πολύ σχετικά, δηλαδή εδώ που είναι η κατάσταση
με αυτή την. Στο Ματσόνι έκανε 9 μεταγραφές για να παίξει 4-3-3 και τελειώνει το. Τελειώνει τη σεζόν, τελειώνει τα 5 παιχνίδια 4-3-2. Δηλαδή αυτά με γινόντουσαν εδώ πέρα. Συστήματα και σχήματα. Όχι, ρε, πολύ παλά. Άμα προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε αυτό το πράγμα, θα είχαμε νίντζα στην Τούμπα, τον Βαντάμ, τον Ράμπο, τον. Τέλος πάντων. Άλλη μισή ώρα έχετε για τα 10 εισιτήρια του αγώνα που γίνεται 8 και 4. FM, κενό, ΠΑΟΚ, Λόραντ και αποστολή στο 545-26. Μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24 τι ακριβώς δήλωσε ο Όλσεν σε τηλεοπτική του συνέντευξη στη Σουηδία και την κριτική, ας πούμε, που άσκησε στο πώς προπονούνταν στον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα ανέφερε ότι ήταν ένας λόγος οι προπονήσεις που έκανε με τον προπονητή τερματοφυλάκων για να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Με την ατάκα το ότι είχε επικινδυνότητα η προπόνηση. Αυτό ανέφερε ο Όλσεν ως ένα από τους λόγους που τον οδήγησαν να φύγει και να πάρει τη μεταγραφή. Στην ΑΕΚ κάνουν επαφές για προπονητή, στον Παναθηναϊκό ψάχνονται με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα, στον ΠΑΟΚ από αύριο λογικά θα είναι πολύ πιο έντονη η κινητικότητα. Όπως έχει φανεί, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις για παίχτες. Ανακοινώσεις απομένουν για τους δύο που έρχονται από την Ουκρανία. Για τον προπονητή τα είπαμε αρκετές φορές. Ας τελειώσει και η σημερινή βραδιά, γιατί Σαββίδης είναι. Δεν ξέρεις πώς αντιδράει, πώς γυρίζει. Θυμάστε πριν 2 χρόνια τι έγινε. Έχω τεράστια διαφωνία στον τρόπο διαχείρισης του θέματος προπονητή, να ξέρεις. Για πες μας. Όχι ακόμα, δεν θα τελειώσει το σημερινό. Δεν έχει να κάνει. Εγώ με τον Ήβιτς είμαι πάρα πολύ καλοποιημένος. Δεν έχει να κάνει με τον Ήβιτς, με το πώς αντιμετωπίζω ΠΑΟΚ το θέμα. Έχω ενστάσεις. Ξέχωρα με το τι θα κάνει σήμερα ο Ήβιτς. Από αύριο όλα αυτά και η επόμενη ομάδα που θα εμφανίσει ο ΠΑΟΚ. Φίλος γράφει να κάνει και ο Γλύκος ένα σχόλιο για αυτά που είπε ο Όλσεν. Κάποια στιγμή βεβαίως. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Α, και το μπάσκετ είναι το μήνυμα του 203 βεβαίως. Στο μπάσκετ πάλι ενημερώνουν τον Ιβάν. Πάλι σφίξιμο, πάλι παίκτησα το κάτω ράφι. Και κουραστικές αηδίες. Ο Αμυρίδης δεν εκφράστηκε με τα καλύτερα για την πορεία του ΠΑΟΚ. Αναφέρει ο φίλος του 203 για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Όπου χθες ενημερωθήκαμε πως ο Κώστας Χαραλαμπίδης θα πάρει θέση στο τεχνικό team τώρα που τελείωσε την καριέρα του. Και για το βόλεϊ, ότι ο Τερζής παραμένει. Ως πασαδόρος. Δεύτερος πασαδόρος. Έχει την εμπειρία, τέλος πάντων, να χρειαστεί. Βοήθησε και στους τελικούς. Εντάξει, στο βόλεϊ συμβαίνουν διάφορα. Διάφορες ηλίθιες πιέσεις προς τη διοίκηση. Τέλος πάντων, θα τη βρούμε την άκρη. Για τον Κουρνέτα, ρε παιδί μου, κάτι ενώ φαίνονταν πολύ σίγουρο ότι τελειώνει. Το θέμα παρέμενε ανοιχτό για κάποιο λόγο. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Δηλαδή, όντως, σαν να περίμενε ο Κουρνέτας κάτι. Όχι σαν να περίμενε ο Κουρνέτας κάτι. Κάτι περίμενε ο Καρμαζίδης, εγώ κατάλαβα. Από ποιον? Ότι μήπως αλλάξει απόφαση ο Κουρνέτας. Αλλά ο Κουρνέτας έχει πρώτα απ' όλα φιλικές σχέσεις με τον Καρμαζίδη, θα ήξερε τέλος πάντων τι και πώς. Και έχει βγει ο ίδιος και έχει πει σταματάω. Δηλαδή τι να κάνουμε, περιμένουμε τον Κουρνέτα, αφού είπε ο άνθρωπος ότι θα σταματάει. Ας το σεβαστούμε. Τέλος πάντων. Ότι ο Καρμαζίδης ήθελε πιο έμπειρο πασαδόρο είναι δεδομένο αυτό, εντάξει, όπως κάθε προπονητής. Για την κομβική θέση. Mm. Αλλά πώς θα πάρεις πασαδόρο υψηλού επίπεδου σε καλή ηλικία με τα λεφτά που έχεις. Σε μια λίγκα που είναι φτωχή σε σχέση με 30 άλλες. Άρα τώρα όλο το παιχνίδι παίζει στον ακραίο. Που θα είναι ξένος, έτσι. Ναι. Γιατί η κεντρική θα είναι οι Έλληνες. Ναι. Που είχε ο ΠΑΟΚ. Εκεί λένε αυτοί που ξέρουν ότι παίζονται πολλά. Μπορεί να γίνει και διαφορά. Θέλει ο ΠΑΟΚ ένα παίχτη που θα σηκώσει το βάρος στην επίθεση. Ναι, βέβαια.
Θέλει και λεφτά για να τον πάρει. Είναι μια περίπτωση που κάνει όσο τρία τμήματα του ΠΑΟΚ. Δύσκολο να τον πάρει. Από μακριά. Ναι, ναι. Το ότι λέμε όλα τα καλά παρελεπόμενα εκτός αέρα, γιατί δεν το κάνουμε και στον αέρα. Δεν λέγονται κάποια πράγματα. Δεν θέλετε. Τι? Κάποια πράγματα δεν λέγονται. Τα παρελεπόμενα τα οποία αναφέρουμε εκτός αέρα. Πού είναι με τον Ιβάν? Ατάκες εντός γηπέδου, ατάκες στα αεροδρόμια. Καλαρώστε το λίγο και αρχίστε να δίνετε τέτοια. Αυτά πιστεύω ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο. Αυτά εδώ ναι. Πες να μας πει ο Σταύρος. Και χαλάει το γυρίζει το βράδυ και όλα μπούμεραγκ μετά. Τι είπε στον Ιβάν στη φωτογραφία που είδαμε χθες, όπου τον χαιρετάει. Λέγανε όλοι τι μας χαιρετάει. Υπήρχε ένα κλίμα ότι χαιρετά τους παίκτες, εντάξει, όχι τους άλλους. Ωραία. Γιατί έφυγε, γιατί ναι. Ο άλλος δεν είναι μέλος της ομάδας. Αυτό λέω. Εγώ θεωρώ ότι και εμείς είμαστε μέλος της ομάδας. Την άλλη φωτογραφία που αγκαλιάζει ο Ιβάν τον Κλάους, την εκτεδεί με το σχόλιο. Τι. Λέω. Κλείσει. Αγκαλιάζει ο Ιβάν τον Κλάους και του λέει και κάτι του λέει στα αυτή. Και γράφει ο άλλος αλήτης από κάτω. Ένα σταντάκι στο Μαρκίζλε για τον Βλαδίμηρο. Μπορούμε να κλείσουμε. Είναι τι σχέση έχει. Τον κλάσσα, τον χρεώνει στο Μαρκίζλε. Όταν βγαίνει, πηγαίνει μια βόλτα στο Μαρκίζλε. Σιγάρε, σιγά. Δεν είναι όλη την ώρα, είναι υπερβολές κλασικές. Έχει πάθει κάτι ο Θανασιάδης φέτος. Ναι, κάτι ψηλά, όχι χοντρά. Το πόδι που έσπασε. Το πόδι του στην προετοιμασία. Έπαθε ποτέ ξανά... Έχει όχι. Πρόβλημα φυσικής κατάστασης αυτό. Πρόβλημα φυσικής κατάστασης τώρα εκεί στο τέλος με την ΑΕΚ ήταν έτοιμος να πεθάνει, αλλά όχι. Σε σχέση δηλαδή με τα όσα με την εικόνα παρουσιάζουν οι άλλοι. Γιατί τον έχετε ασκήσει φέτος γι' αυτό. Εμείς. Μα το έχετε παρακάνει. Όχι. Εντάξει. Όχι. Όποιος. Ο Κλάους έχει μεταπτώσει την απόδοσή του, είναι ένα θέμα αυτό, αλλά ο Σέντερ Φορ πληρώνει γενικότερα την λειτουργία όλης της ομάδας. Ναι. Αλλά είναι. Ειδικά φέτος όλοι έπρεπε να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι έναν παίχτη που δεν έκανε προετοιμασία και που έχει σοβαρό τραυματισμό και δεν έκανε προετοιμασία, όχι ότι έλειπε με εθνική ή οτιδήποτε, του δίνεις διπλά ελαφρυντικά. Πρώτα απ' όλα έχει κάνει 15 γκολ δε φίλε χωρίς κύπελο. Τι είπα αυτός. Α. Δεν τον Τζαβέλα. Έληξε. Έληξε. MVP ο Τζαβέλας. MVP στη σεζόν ο. Άντε να βανταδόρει τη ΠΑΟΚ να πούμε. Έλα, μην το συνεχίζω. Κάτσε να δούμε τι λέει ΠΑΟΚ. Πριν να τελείωσε η ψηφοφορία. Λοιπόν, ωραία φωτογραφία έχει. Αυτό ρε, άμα πετάγει τη φλέβα, αυτό είναι. Αυτό ναι. Είναι ποδόσφαιρο. Mm. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Γουχού, ρε, φίλε. Γεωργιάδης, ναι. Μαραγκός, Σπύρος. Mm-hmm. Άλλος. Τέλος. Στη γενιά την δικιά μας τέλος. Ο Ζαγοράκης. Δεν πεταγόταν η φλέβα. Είχε τρεξίματα, ναι. Είχε... Δεν ευρίαζε με ένταση. Πω, ωραία φωτογραφία. Εγκόμενε το λένε αυτό, Μίτσο. Δεν είναι να το λέμε εμεί. Όχι, όχι, ποδοσφαιρική ρε φίλε, αυτό λέω. Ποδοσφαιρική. Δηλαδή, αν την αυτό είναι ο ορισμό του ποδοσφαίρου. Θα του γράψει από κάτω ωραία φωτογραφία. Ωραία φωτογραφία. Καλά λέει. Όχι, όχι, εγώ το ποδοσφαιρικά. Αυτό είναι για μένα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή η φλέβα εδώ που πετάγεται. Μέσα στο. Τι λέει η ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το καλοκαίρι του 2013 ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά έβρισκε τη λύπη. Τι μας το λέει. Ναι, ο Τζαβέλα αυτό εδώ. Ο Στόπερ είναι ο 11888 MVP. Είναι τα λεπτά που έπαιξε. Τον παίρνει τηλέφωνο για να τον βρει. Η έμπνευση του Χουπ Στέφενς. Είναι χορηγός. Ο ίδιος το είπε. Ναι. Οι εμφανίσεις του κέρδισαν και τον πιο δύσκολο κριτή. Το κοινό της Τούμπας. Τον κόσμο του ΠΑΟΚ με ψήφο του μέσα από το ΠΑΟΚ FC του χάρισε το βραβείο Πλάτων Φορόπουλος ως τον MVP της σεζόν. Με ποσοστό 37,62 ο Γιώργος Τζαβέλας ήταν ο ποδοσφαιριστής που βρέθηκε στην πρώτη θέση της δικής προτίμησης. Ακολούθησε ο Ρόμπερτ Μακ. Με 26,46%. Ο Εγκόρ Τούντορ τον έχρισε σεντερφόρ, 20 τέρματα κτλ. Ο Γιάννη Μιστακίδης, μπράβο το Μιστακίδη. Μπράβο το Γιαννάκη. Μπράβο. Τρίτος, πολυτιμότερος παίκτης του ΠΑΟΚ, φοβερή επιτυχία. Ναι. Με 11,59% και είναι και απόλυτα δίκαιο, δεν είναι ούτε χαριστικό. Ούτε όλη η ψηφοφορία είναι δίκαια, πιστεύω. Ναι. Ο Τζαβέλας θα γίνει η βράβευσή του πριν τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού. Το έπαφλο θα δώσουν τα μέλη της οικογένειας του αέμνους του Πλάτωνα Φορόπουλου. Με τον Χριστινάκη, ο Αλέξανδρος. Μπράβο. Αυτό για την ψηφοφορία που κρίθηκε. Πέρυσι ήταν ο Κάτσε, πρόπερσι ο Λίνο, κάποτε ήταν ο Κονσεϊσάο. Καλά το Κονσεϊσάο. Ο Βιερίνια κάποτε. Κονσεϊσάο. Κονσεϊσάο ήταν. Ναι, ρε, εντάξει. Πάμε στον καλεσμένο μας και τον άνθρωπο που θα κάνουμε μαζί με τη μετάδοση το βράδυ. Ο Γιάννης Βλάχος, τεχνικός διευθυντής του Πλατανιά. Και πρώην στέλεχος του ΠΑΟΚ που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό είναι στην απέναντι όχι τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους τρεις. Τι κάνεις? Καταρχήν, Γιάννη, θα είσαι στα Χανιά και την επόμενη χρονιά, έτσι? Ναι, ναι. Ψάχνει καβάτσες ο Άγγης, γιατί κατεβαίνει συχνά, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ενώ εσύ δεν κατεβαίνεις καθόλου. Όλο το team παραμένετε στο Πλατανιά? Όλοι οι προπονητές, συνεργάτες? Ναι, όλο το team, ναι. Εντάξει, νομίζω ήταν μια χρονιά, ήταν αρκετά επιτυχημένη. Βέβαια. Και η διοίκηση αρκετά σύντομα προσπάθησε να κλείσει, ας πούμε, τον προπονητή κυρίως και το team φυσικά, και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Πιο δύσκολη χρονιά η επόμενη, σίγουρα. Πολύ πιο δύσκολη. Αλλά εντάξει, έχουμε προετοιμαστεί αρκετά εδώ και αρκετό καιρό εμείς. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε τις μεταγραφές μας. Είμαστε καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Εγώ Γιάννη, πάντως, επειδή παρακολουθώ τον Πλατανιά την πρώτη χρονιά που έρχεται. Όλοι τον παρακολουθούμε τον Πλατανιά. Και πριν, ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι του, ούτε οι πιο αισιόδοξοι δεν θα περίμεναν τόσο γρήγορα ο Πλατανιάς να είναι ένας καλή πριν από τα play-off, ας πούμε, του πρωταθλήματος, ή γενικά να έχει τέτοια οργάνωση, τέτοιο βάθος σιγά σιγά και σε roster και σε λειτουργία. Είναι μεγάλη επιτυχία για μια τόσο επαρχιακή ομάδα, γιατί υπάρχει επαρχία και επαρχία. Αυτό τώρα είναι ειδική περίπτωση, το νησί. Ναι, είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί δεν σας κρύβω ότι δεν είμαστε και τόσο επαγγελματική ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθούμε όμως να βελτιώσουμε και τις δομές μας σαν ομάδα και τις υποδομές μας γενικότερα. Εντάξει, έχουν πετύχει πολλά πράγματα οι άνθρωποι εκεί. Τώρα εντάξει, εγώ η τελευταία χρονιά είναι κάτι άλλο. Αυτή που έμεινα και σε ένα ρόλο, ας πούμε, έτσι πιο δημιουργικό. Ο καθένας έβαλε από κάτι, αλλά νομίζω εγγύηση είναι ο πρόεδρος. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, και πολλά χρήματα έχει επενδύσει. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δημιουργεί ποτέ προβλήματα, δεν γίνεται ποτέ πιεστικός. Είναι πολύ συγκεκριμένος και ξεκάθαρος σε αυτά τα πράγματα που σκέφτεται. Και είναι ένας άνθρωπος που υποστηρίζει όλο το project σε πολύ καλό βαθμό. Εντάξει, και εμείς δεν περιμέναμε φυσικά να έχουμε την πορεία την οποία είχαμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ούτε εγώ προσωπικά πίστευα ότι τόσο εύκολα θα τελειώνουμε και το θέμα της παραμονής και το να πλησιάσουμε στα play-off. Αλλά εντάξει, όποτε όταν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια και δουλειά, νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Επειδή κάναμε μια κουβέντα άσχετη με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έκανε κάτι δηλώσει ο Όλσεν που έλεγε ότι ήταν πολύ επικίνδυνη η προπόνηση που κάνανε κτλ. Ανοίξαμε ένα θέμα με τα στελέχη που δημιουργεί ο ΠΑΟΚ, μιας και ήσουν και εσείς σε αυτά. Και στην πρώτη ευκαιρία τα αδειάζει. Αναφέρθηκα στον Δημήτρη Τομούσια, αναφέρθηκα στον τον Δανιηλίδη. Αναφέρθηκα σε παιδιά τα οποία τα έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ, είναι καλοί επαγγελματίες, αλλά στην πρώτη ευκαιρία τους τελειώνει. Εσύ τι άποψη έχεις πάνω σε αυτό το θέμα? Δηλαδή πρέπει να έχετε ένας προπονητής για να φέρνει τους δικούς του 4, 5, 6, 2 βοηθούς, τέλος πάντων συνεργάτες, ή ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία? Κοίταξε, εγώ φεύγοντας πέρσι από την ομάδα κατέθεσα κάποια πράγματα στον τότε πρόεδρο. Και όχι μόνο σε αυτόν, αλλά κυρίως σε αυτόν, γιατί αυτός ήταν ο επικεφαλής της διοίκησης, ο κύριος Αγγελίδης. Mm. Αλλά και σε κάποιους άλλους συνεργάτες του. Αυτά τα πράγματα που κατέθεσα φεύγοντας, ξαναλέω, αφού είχα πάρει την απόφαση, δηλαδή να αποχωρήσω, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να, επί τη στιγμή που έχει τις ακαδημίες του και μάλιστα στο σημείο, στο επίπεδο, ας πούμε, που λειτουργούν, και όσον αφορά τους προπονητές και όσον αφορά τους προπονητές, ας πούμε, γενικότερα τα στελέχη, οι προπονητές που βγαίνουν, άνθρωποι, στελέχοι που βγαίνουν από εκεί, θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή, κατά την περσινή, ας πούμε, περίοδο που ο προπονητής που ανέλαβε ο κύριος Τούντορ έφερε τους 3-4 δικούς συνεργάτες, είναι απόλυτα δεκτό κάθε προπονητής που θα έρθει να φέρει τους δικούς συνεργάτες. Όμως ο ΠΑΟΚ πρέπει να παγιώσει κάποια στελέχη εκεί, τα οποία ο καθένας στο ρόλο του και δοκιμασμένα στελέχη, έτσι όπως ανέφερες ονόματα νωρίτερα του Δημήτρη του Δανιλίδη και του Δημήτρη του Μουσχέρη, αλλά και άλλα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Να παγιωθούν κάποια στελέχη λοιπόν εκεί και κάθε προπονητής που θα έρχεται, φέρνοντας, ξαναλέω, και τους δικούς του ανθρώπους, δεν είναι απαγορευτικό αυτό. Με τον τρόπο του και αυτός να βοηθάει την εξέλιξη των στελεχών που υπάρχουν ήδη εκεί. Δηλαδή, δεν είναι σωστό κάθε τρεις και λίγο που αλλάζει προπονητής να αποχωρούν μαζί του και όλα τα στελέχη τα οποία υπάρχουν. Γιατί αποδεδειγμένα, όπως και εσύ είπες, είναι παιδιά τα οποία έχουν πετύχει κάποια πράγματα και δεν έχουν χαριστεί κάποια πράγματα. Έτσι. Προέρχονται από την οικογένεια. Τώρα ο Δημήτρης ο Δανιλίδης που βρίσκεται εκεί κοινό γυμναστής, τώρα ξανά της πρώτης ομάδας, ο πρώτος γυμναστής, έτσι. Ναι. Γιατί κατ' ουσίαν ο Παόλο Αρτίκο πήρε τη θέση του γυμναστή αποκατάσταση. Αλλάξαν θέσεις, ναι, για να πω την αλήθεια.
Ο Δημήτρης Δανελής είναι ένα παιδί που βρίσκεται 8 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ήταν στην ΚΑΠΑ 20, έχουν περάσει όλοι οι ποδοσφαιριστές από αυτόν. Έχει συνεργαστεί με τον κύριο Ιδη 2 χρόνια και με άλλους προπονητές. Είναι ένα στέλεχος το οποίο έπρεπε να παραμείνει και είναι πολύ θετικό αυτό το βήμα, το ότι ο ΠΑΟΚ κράτησε τουλάχιστον τον Δημήτρη του Δανιλίδη. Αλλά σε αυτή τη φάση επάνω θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλα πράγματα, όπως και ένα τμήμα ανάλυσης, όχι μόνο ένας άνθρωπος, έτσι, αλλά ένα τμήμα ανάλυσης συνολικό. Να υπάρχουν οι εργοφυσιολόγοι, κάποια στιγμή με κάποια αλλαγή προπονητή είχαν αλλάξει γιατροί, εργοφυσιολόγοι, 1000 άνθρωποι. Αυτό δεν νομίζω να έχει λογική, έτσι. Ναι. Γιατί αν δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες στο εξωτερικό, αλλά και τον άμεσο ανταγωνιστή στην Ελλάδα που είναι ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός διατηρεί, δηλαδή ο Αντώνης ο Λεμονάκης από τη στιγμή που έφυγε από τον ΠΑΟΚ ή βρίσκεται στον Ολυμπιακό κάποια χρόνια, με όποιον προπονητή και να έρχεται και όποια στελέχη και αν φέρνει εκείνος ο προπονητής μαζί του. Έτσι. Ναι. Ο Λεμονάκης είναι αναλυτής. Ναι. Ποιοι άλλοι παραμένουν στον Ολυμπιακό? Στον Ολυμπιακό είναι ο Αλέκος ο Ράντος που είναι ο προπονητής θερματοφυλάκων. Ναι. Και είναι ο γυμναστής ο Χρήστος. Ναι, μου διαφεύγει το επίθετο του, συγγνώμη. Είναι τρία παιδιά τα οποία βρίσκονται συνεχώς εκεί. Ο Αντώνης ο Λεμονάκης πλέον δεν είναι μόνος του. Έτσι, έχει και ένα-δύο παιδιά ακόμα που βρίσκονται στο τμήμα ανάλυσης. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που το σύγχρονο ποδοσφαίρο τα απαιτεί. Και πρέπει να ακολουθήσει και ο ΠΑΟΚ την ευρωπαϊκή γραμμή, δηλαδή. Έτσι. Δεν λέω μόνο την γραμμή του Ολυμπιακού, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Σίγουρα. Έχει το απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να δημιουργηθούν. Από τη στιγμή που δημιουργούνται στελέχη πρέπει να μένουν εκεί και να εκπαιδεύονται συνεχώς. Μάλιστα. Μπορείς αυτό, ξαναλέω, να δεσμεύει τις επιλογές του προπονητή. Δηλαδή, θέλει να φέρει τρία στελέχη ο προπονητής. Ας φέρει τρεις ανθρώπους μαζί του. Απλά αυτά τα παιδιά πρέπει να παραμένουν εκεί. Γίνεται παντού, έτσι. Δεν γίνεται μόνο στο Ολυμπιακό. Ναι. Γιάννη, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός σήμερα. Ο ΠΑΟΚ παίζει για 2 αποτελέσματα, ο Παναθηναϊκός για 1. Στα κόκκινα οι ομάδες λόγω κούρασης. Σημαντική η διάκριση για όποιον τα καταφέρει. Πώς το διαβάζεις το παιχνίδι το συγκεκριμένο? Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι πολύ ιδιαίτερο, κυρίως γιατί είναι η πρώτη φορά που Έλληνες ποδοσφαιριστές, μάλλον ποδοσφαιριστές, παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίξουν σε λιγότερο από 48 ώρες δύο παιχνίδια τέτοιας σημασίας. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα για 2 αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι όπως και στο μάτι της Αθήνας δεν θα ξεκινήσει με αυτή τη λογική, γιατί θα είναι λάθος. Να ξεκινήσει δηλαδή ότι πάει για την ισοπαλία, αλλά σίγουρα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει 100% να ελέγξει το ρυθμό. Και πρέπει να ελέγξει το ρυθμό γιατί επιβαρύνθηκε περισσότερο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα και ξεκούρασε περισσότερους, όχι πολύ περισσότερους, παίκτες στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Δηλαδή οι δύο fullback του, ο ένας δεν αγωνίστηκε καθόλου, ο άλλος αγωνίστηκε λίγο. Είχε γενικότερα κάποιες, τη δυνατότητα να δώσει μάση σε κάποιους παίκτες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω θα έχει χαμηλό τέμπο. Δεν είναι, καμιά από τις δύο ομάδες δεν θα θελήσει να το ανοίξει. Τα ρίσκα σίγουρα θα τα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος εντάξει, έχει τη μεγαλύτερη κάτ' εμέ απουσία και από τον ΠΑΟΚ λείπει ο Μακ, από τον ΠΑΟΚ λείπει ο Τζαβέλας, λείπει ο Κάτσι, αλλά νομίζω ότι η απουσία που έχει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή η απουσία του Μπέρκ, είναι σημαντικότερη, είναι βαρόμετρο, γιατί αυτά τα mini τουρνουά, ας πούμε, όπως είναι τα playoffs, κρίνονται πολλές φορές από έναν άνθρωπο, από μια στιγμή, και αυτός ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Μπέρκ δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος έδινε τέτοια δυνατότητα στον Παναθηναϊκό. Τώρα η απουσία του είναι πολύ σημαντική. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει πολύ, ξαναλέω, το ρυθμό, πρέπει να τον ελέγξει, πρέπει να έχει την μπάλα, μπορεί να κάνει, το έχει δείξει. Πρέπει να έχει χαμηλό τέμπο, πρέπει να οπωσδήποτε να αποφύγει τα λάθη, οπωσδήποτε. Και επειδή το παιχνίδι, σας λέω, έρχεται σε λιγότερο από 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι αδύνατο το μυϊκό σύστημα να ανταποκριθεί απόλυτα, οπότε είναι κάτι το οποίο θα το περιμένουμε. Δηλαδή θα υπάρξει, θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει αρκετά λάθη. Όποιος κάνει τα λιγότερα νομίζω θα είναι και αυτός που θα επικρατήσει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ σε ένα άλλο σημείο που πρέπει σίγουρα να πιέσει, να εκμεταλλευτεί μάλλον, έχει να κάνει κυρίως αυτό το ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την πίεση του παιχνιδιού και πιθανόν κάποια στιγμή από ένα σημείο και έπειτα να πάρει ρίσκα, να δώσει χώρους. Αυτό ο ΠΑΟΚ μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Σίγουρα του λείπει ο ΜΑΚ και είναι μια απουσία κυρίως στο κομμάτι του ανοιχτού γηπέδου, εκεί που θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Έχει όμως τον Γκάρι Ροντρίγκες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει η κούραση πια από τις δύο ομάδες περισσότερο. Έχω την αίσθηση ότι και κάποια παιδιά από τον ΠΑΟΚ είναι υπερφορτωμένα. Δηλαδή η απουσία τώρα του Τζαβέλα φέρνει το Λέοβατς σίγουρα για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι σε 5 μέρες, το οποίο θα είναι και 90 λεπτό. Αυτό το βλέπω με περισσότερες φυσικά πιθανότητες κυρίως στον ΠΑΟΚ και γιατί έχει το κομμάτι της ψυχολογίας αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θα σας ακούσουμε το βράδυ. Έτσι θα κάνετε μαζί το
το σχόλιο για το παιχνίδι. Επίπεδο, ρε φίλε. ESPN American και Libero. Δηλαδή, επίπεδο. Σωστά, σωστά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και εγώ, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα βγάλει καμιά διαρροή ο Κόλκας ότι περιμένει τη συμφωνία με Libero και δεν κλείνει στο Μπλατανιά ακόμα για την επόμενη χρονιά ο Βλάχος. Μια χαρά έκανα με τον Βλάχο κάθε γιατί μέρα. Γιατί δεν έχει γίνει αυτό με τον Άρνεσεν, θα λένε οι άλλοι. Έχει γίνει. Όχι, όχι. Υποχρεώσει με τον Λίμπερο και μετά πήγε. Πρώτα απ' όλα με τον Πανιόνιο που ήταν να πεθάνουμε από τη βαρεμάρα από κάποια φάση και μετά βέβαια. Πέρασε η μετάδοση μια χαρά. Όχι μόνο αυτό, ρε. Ακούσαμε εμείς ωραία πράγματα. Αφού ο άνθρωπος λέει. Και έχεις και εσύ ρε, να πεις. Δηλαδή, γίνεται διάλογος και δεν κρεμάς. Δεν βαριέσαι σε κάποια φάση. Κάνα σήμερα που κλείνει δεν βαρεθούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Μια φοβερή είδηση για το Euro. Κόπηκε λέει από την Εθνική Γερμανίας ο Ρόης. Άκου να δεις τώρα, 23 ποδοσφαιριστές. Εντάξει. Και κόπηκε ο Ρόης. Εδώ κόπηκε ο Φορτούνης από την Εθνική Ελλάδος. Δεν το ταξιδάκι. Επειδή και καλά είναι αυτό δραματίας. Εδώ είναι. Εντάξει, τουριστικό. Εδώ μιλάμε για το Euro. Δεν χωράει ο Ρόης στην Εθνική Γερμανίας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Κι όμως. Χωρίς πρόβλημα δραματισμού, έτσι. Λοιπόν, άλλο κάτι δεν ένας έχει. Ένας Γερμανός βουλευτής προχθές είχε καταφερθεί εναντίον του Μπουάτεκ. Κανείς λέει Γερμανός δεν θα τον ήθελε γειτονά του. Γιατί? Είναι μαύρος. Ό,τι να είναι και οι Γερμανοί. Ωραία, φίλε. Τέλος πάντων. Φίλος γράφει το τελευταίο μάτς με κόσμο ήταν με την Καλονή στο πρωτάθλημα. Αναφερθήκαμε για τον πολυτιμότερο που τελείωσε η ψηφορία ενώ Τζαβέλας και θα βραβευτεί το βράδυ. Άλλο κάτι για Παναθηναϊκό είπαμε, για ΠΑΟΚ είπαμε. 8 και... Α, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ανακοινώθηκε λέει, το πρόγραμμα προετοιμασίας του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν και ξεκινάει λέει, η προετοιμασία του Ολυμπιακού πετάει για Αυστρία, προφανώς ξεκινάει ενώτερα 21 Ιουνίου. Αφού κάθονται 2 μήνες, δε. Γιατί 2 μήνες. Πόσο διακοπές να κάνουν, τι είναι, δασκάλες. Πολύ δεν είναι. 1 μήνα προετοιμασία θα κάνουν για τα πρώτα παιχνίδια. Πώς είναι πολύ. Τα πρώτα παιχνίδια του Champions League, play-off παίζουν ή. Όχι, τρίτο προκριματικό. Τρίτο προκριματικό, ναι. Έχει να κάνει με το ότι κάθονται και τώρα, αλλά έχει και διεθνείς. Δεν θα πάνε διεθνείς, δε φίλε. Ήδη λέει από 26 του μηνός θα δώσει φιλικό. Στις 30 το δεύτερο. Διεθνή φιλικό. Ναι, σαν να βιάζονται λίγο. Δεν εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, αυτοί ξέρουν. Αλλά μάλλον μετά αυτό που λέω. Πρώτη φορά το παθαίνουν αυτό, έτσι. Γιατί αυτό που λέει ο Σταύρος ισχύει. Τελείωσε πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, δεν είχαν αγώνες, ξεκουράστηκαν. Έξανε έναν τελικό. Και η επόμενη συγκέντρωσή τους είναι 2 μήνες μετά το τελευταίο επίσημο. Όχι 2 μήνες. Τι λες, ρε. Ο τελικός ήταν 15. Α, το τελικό, ρε. Είναι ένα παιχνίδι τελικό. Προπονήσεις μαζί με κάνανε, προπονήσεις. Οι διεθνείς. Που θα έχουν. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Κλείνουμε από την Τούμπα πλέον οι επόμενες συνδέσεις μετά τις 7 για αυτή την τελευταία μεγάλη βραδιά για το φετινό ΠΑΟΚ.